Κύριοι, θα καλησπερίσω, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Θα καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επιστημονικό συντονιστή του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επισκέπτη λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ. Για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν από εδώ και πέρα μετά το Brexit. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη και από το κοντρόλ αν μπορούν να δυναμώσουν τον ήχο γιατί δεν ακούω καλά. Δεν σας ακούω καλά. Τώρα σας ακούω και εγώ μια χαρά, ωραία. Με ακούτε? Όχι καλά, με συγχωρείτε, δεν σας ακούω καλά. Ωραία, εγώ σας ακούω πάντως καλά. Θα τώρα μιλάω και εγώ λίγο πιο δυνατά. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θέλω καταρχήν μια αποτίμηση για το αποτέλεσμα το οποίο είδαμε. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα όπως όλοι γνωρίζουμε είναι υπέρ της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Brexit είναι γεγονός, διότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να υπάρξει, να περάσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διαπραγμάτευση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσει σε μερικούς μήνες και θα κρατήσει και αρκετούς μήνες, ενδεχομένως να περάσει και το χρόνο, ίσως κάτι περισσότερο. Επομένως έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Έχει όμως δρομολογηθεί μια διαδικασία για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κράτος μέλος της Ένωσης να αποφασίσει μέσα με δημοψηφίσματα μάλιστα να αποχωρήσει από την Ένωση. Είναι μια ιστορική στιγμή όπως και να το δικάσουμε. Θα κρατήσω αυτό που είπατε ότι δεν είναι γεγονός για να σας ρωτήσω μετά κάτι ακόμα. Θέλω να πείτε αν κατά την άποψή σας ήταν έκπληξη ή αν ξέραμε όλοι ότι πηγαίνει 50-50 που λέμε, αλλά το τελευταίο διάστημα και μετά τη δολοφονία της βουλευτού της Cox φαινόταν ότι τελικά το Remain θα κερδίσει. Ήταν τελικά, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έκπληξη? Όχι ακριβώς έκπληξη, δεν το λέω την έκπληξη. Είχαμε και πολλές δημοσκοπήσεις που ήταν υπέρ της εξόδου. Άλλες τελευταίες μέρες ήταν υπέρ της παραμονής. Νομίζω ότι είναι ένα αποτέλεσμα που έδειχνε ότι ήταν ντέρμπι, όπως και ήταν. Δηλαδή το 52-48 είναι μια διαφορά που δεν είναι κολοσσία, είναι σχετικά μικρή. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα νομίζω ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναμενόμενο με την εξής έννοια. Δεν υπήρχε ένα σαφές προβάδισμα ούτε για τη μία ούτε για την άλλη πλευρά. Ενδεχομένως η δολοφονία της Cox να έδωσε έτσι μια μικρή όθηση στους υποστηρικτές της παραμονής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά δεν ήταν τόσο καταλυτική ώστε να αλλάξει οριστικά το αποτέλεσμα. Τώρα, είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι γεγονός το Brexit αυτή τη στιγμή και θέλω να μου πείτε αν με αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα γίνει ό,τι έγινε και εδώ στην Ελλάδα, με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, επειδή τα συμφέροντα πολιτικά και οικονομικά είναι μεγάλα, ενδεχομένως να μην προχωρήσει στο Leave η Αγγλία. Και μάλιστα, ο Guardian σήμερα είχε και ένα σχετικό δημοσίευμα, στο οποίο έλεγε ότι το δημοψήφισμα επί της ουσίας είναι συμβουλευτικό και δεν είναι υποχρεωτικό να το τηρήσει η κυβέρνηση και η Βουλή των Λόρδων. Κοιτάξτε, δείτε. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο περσινό ελληνικό δημοψήφισμα και στο δημοψήφισμα το χθεσινό του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρώτα απ' όλα το ελληνικό δημοψήφισμα αφορούσε ένα ερώτημα που δεν υπήρχε. Αφορούσε να ζητήσω από τον ελληνικό λαό να απαντήσει για το αν δέχεται μια συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα είχε αποσυρθεί από το τραπέζι. Επομένως ήταν εκ των πραγμάτων κενό περιεχομένου. Αντιθέτως το δημοψήφισμα το βρετανικό αφορά σε ένα πολύ πιο συγκεκριμένο ερώτημα, στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει και αποφάσισε με τον τρόπο που αποφάσισε ο βρετανικός λαός. Επιπλέον θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη Μεγάλη Βρετανία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του. Όχι άμεσα, μέσα σε ένα διάστημα 3-4 μηνών, αλλά παρόλα αυτά ανακοίνωσε την παραίτησή του. Αντιθέτως στην Ελλάδα, θα σας θυμίσω ότι την επομένη του δημοψηφίσματος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τότε και νυν Έλληνας Πρωθυπουργός, είχε σπεύσει να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών στην πραγματικότητα για να ζητήσει την συνένεσή τους και την ανατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Επομένως στην Ελλάδα η διαδικασία που κινήθηκε ήταν πολύ σύντομη, πολύ άμεση και είχε και την άμεση συνένεση του πολιτικού κόσμου. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό θα συμβεί στη Μεγάλη Βρετανία. Πολλό δε μάλλον που το ίδιο το κόμμα των κυβερνών, το κόμμα των συντηρητικών, είναι διχασμένο στο εσωτερικό του. Υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του κόμματος που ήταν υπέρ της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας Ένωση και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που ο Κάμερον σύρθηκε προς το δημοψήφισμα. Ήδη συζητήθηκε τη Μεγάλη Βρετανία ποιος ήταν ο διαδοχός του, κατά πάσα πιθανότητα ο Μπόρις Τζόνσον, που ήταν και επικεφαλής της καμπάνιας του Brexit. Άρα πιστεύετε ότι τελικά θα ισχύσει το Leave, δηλαδή θα γίνει δεκτό το δημοψήφισμα ή υπάρχει και μια πιθανότητα η κυβέρνηση της Αγγλίας να κάνει
να το ανατρέψει, εφόσον δεν είναι δεσμευτικό, σύμφωνα με όσα λέει και ο Guardian, επαναλαμβάνω. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ισχύσει, δηλαδή ότι θα υπάρξει έξοδος Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν πάω, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι 100% βέβαιος γι' αυτό. Η Βρετανία βέβαια έχει μια πολύ μακρά δημοκρατική παράδοση και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ανατραπεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, τα δημοψήφισματα ανατρέπονται και από άλλα δημοψήφισματα. Επομένως, επειδή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα τραβήξει αρκετό χρόνο, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν θα έλεγα όμως ότι είναι το πιθανότερο. Το πιθανότερο είναι να υπάρξει ένα συνενετικό διαζύγιο ανάμεσα στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία θα αποκοπεί εντελώς από την Ένωση, θα πάψει να είναι πλήρες μέλος της, αλλά θα διατηρήσει μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αυτή θα είναι μια σχέση εμπορική, είτε μια σχέση τελωνιακή, είτε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Η επόμενη μέρα τώρα για την Ευρώπη, ποια θα είναι? Νομίζω ότι από τις δηλώσεις που είχαμε και πριν το δημοψήφισμα και ακόμα περισσότερο αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες είναι παγωμένες και δεν θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικά. Νομίζω ότι όλοι οι ηγέτες των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών και της Γερμανίας και της Γαλλίας και της Ιταλίας και των υπολείπων, ακόμα και ο Γιούνκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Τούσκ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλοι θα ήθελαν ένα αποτέλεσμα διαφορετικό. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκαλείται μάλιστα και συνάντηση μεταξύ των ηγετών κτλ. Θα ήθελαν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, δεν το έχουν το διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να πορευτούν με αυτό. Νομίζω ότι η προτεραιότητά τους αυτή τη στιγμή είναι να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες που θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο από τη διαφαινόμενη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, να περισσώσουν ό,τι να δουν να περισσωθεί και κυρίως να διασφαλίσουν ότι δεν θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς μπορούν να το διασφαλίσουν, μου δίνεται μια καλή πάσα, γιατί ήδη ακούμε ότι και η Γαλλία και η Ολλανδία είναι δύο χώρες οι οποίες ήδη το βάζουν στην ατζέντα της πολιτικής τους ιστορίας. Βέβαια, και είναι πιο επικίνδυνο για τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία έχει και προεδρικές εκλογές με την Μαρί Λεπέν να προηγείται. Αυτοί που το βάζουν στην ατζέντα το δημοψήφισμα και στην Γαλλία και στην Ολλανδία αλλά και σε άλλες χώρες ενδεχομένως είναι οι άνθρωποι που ούτως ή άλλως στάσονταν εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της συμμετοχής των κρατών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία είναι η Λεπέν, στην Ολλανδία είναι το αντίστοιχο κόμμα και πάει λέγοντας. Δεν είναι μια καινούργια, εντελώς καινούργια συζήτηση, θέλω να πω. Βέβαια το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία του δημοψήφισματος δίνει νέα όθηση σε αυτές τις συζητήσεις και δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους, σε ηγέτες πολιτικούς οι οποίοι είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης να έχουν μια πιο στεντόρια φωνή. Πώς θα το αντιμετωπίσει η Ένωση, πώς θα αντιμετωπίσει η Ένωση της κυβερνητικής τάσης. Δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό. Υπάρχει μια γενική τάση στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην πω σε όλα, οι Ευρωπαίοι πολίτες να αντιμετωπίζουν έτσι με σκεπτικισμό, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η οικονομική κρίση επηρέασε ασφαλώς αυτή τη διαδικασία. Συνήθως οι άνθρωποι που στάσονται εναντίον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ξεχνούν ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό, μια πολύ σημαντική ωφέλεια που έχει προκύψει από την ευρωπαϊκή ενοποίηση και αυτή είναι η ευρωπαϊκή ειρήνη τα τελευταία 70 χρόνια. Μια κατάσταση στην οποία έχουμε την τάση να τη θεωρούμε δεδομένη όσοι έχουμε γεννηθεί μετά το 1945, αλλά δεν είναι καθόλου δεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση ευρωπαϊκής ιστορίας θα σας διαβεβαιώσει ότι αυτή είναι η μακρότερη ειρηνική περίοδος που έχει διανύσει η Ευρώπη από καταβολής κόσμου. Τα προηγούμενα 70 χρόνια, πριν δηλαδή τα χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα αμέσως 70 προηγούμενα, ήταν χρόνια στα οποία είχαμε όχι έναν, όχι δύο, αλλά τρεις γαλλογερμανικούς πολέμους. Οι δύο εκ των οποίων εξελίχθηκαν σε παγκοσμίους πολέμους. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, για να κλείσουμε με το ζήτημα των επιπτώσεων, τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, οι επιπτώσεις είναι κατά βάση σε πρώτη φάση ίσως θα μπορούσαν να είναι οι οικονομικές, αν και αυτό δεν είμαι βέβαιος αν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το προσδιορίσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε. Λέγονται διάφορα, εικάζονται διάφορα. Κατά τη γνώμη μου, ένας κίνδυνος που μπορεί να προκύψει για την Ελλάδα είναι η αποσυστήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δημοψήφισμα δηλαδή να αποτελέσει το εφαλτήριο για άλλα ευρωπαϊκά κράτη να αναζητήσουν την έξοδο από την Ένωση ή τη χαλάρωση, εν πάση περιπτώσει, της πολιτικής ενοποίησης, η ενδεχόμενη, αν όντως πραγματοποιηθεί, έξοδος Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει ήδη ένα κακό προηγούμενο, θα είναι η πρώτη φορά που ένα κράτος δεν μπαίνει, αλλά βγαίνει από την Ένωση, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
αυτό θα δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να μας επηρεάσει πια η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε το ίδιο να ισχύσει και την έξοδο από το ευρώ, δεν θα είναι ταμπού. Θα είναι κάτι που έχει ήδη ξανασυμβεί, θα είναι κάτι που έχει ήδη αντιμετωπιστεί και θα μπορούσε να μας έρθει ως, ας πούμε, μια δυσάρεστη συνέπεια. Γενικώς θα έλεγα ότι η Ελλάδα ως μια χώρα της περιφέρειας της Ένωσης και μια χώρα σχετικά μικρή της Ένωσης δεν ευνοείται από μεγάλες αναταράξεις. Είναι αυτό που λέμε συνήθως, η παροιμία που λέγεται συνήθως, όταν τσακώνονται τα βουβάλια στη λίμνη, την πληρώνουν τα βατράχια. Η Ελλάδα σε αυτόν τον συσχετισμό είναι μάλλον βατράχι και όχι βουβάλι, επομένως δεν έχει κανένα λόγο να φέρει μεγάλες αναταράξεις. Αυτό που λένε ότι μπορεί να επιστρέψει το Brexit στο τραπέζι, παίζει ως σενάριο κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, το Brexit πραγματικότητα δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι, έχει μπει κάτω από το τραπέζι. Απλώς δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Το Brexit, αν εννοούμε την έξοδο, φαντάζομαι την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, έτσι. Και όχι ναι, την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Τίποτα δεν είναι αδιανόητο. Θυμίζω ότι ακριβώς τέτοιες μέρες πριν από ένα χρόνο είχαμε φτάσει όχι στα πρόθυρα του Brexit, είχαμε φτάσει στον κρεμό. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, ένα Brexit πέρσι δεν ήταν απλώς έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά θα είχε ως συνέπεια παρεπόμενη και την έξοδο της Ελλάδας γενικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω ότι τέτοιες μέρες, λίγες μέρες αργότερα, αρχές Ιουλίου του 2015, πέρσι δηλαδή, όταν ο κύριος Τσίπρας πήγε στις Βρυξέλλες με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην ΔΕΠ, του παρουσιάστηκε, όπως όλοι ξέρουμε, το σχέδιο για τον Brexit και του ανακοινώθηκε ότι την Κυριακή, 4-5 μέρες αργότερα δηλαδή, θα συγκαλεί το αφενός σύνοδος κορυφής των κρατών μελών της Ευρωζώνης και αμέσως μετά σύνοδος κορυφής των 28 όλων των κρατών μελών, δηλαδή και εκείνων που δεν συμμετείχαν στο ευρώ. Αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν μια σαφής ένδειξη, ένα σαφές μήνυμα που δόθηκε στον κύριο Τσίπρα, ότι η Ελλάδα αν πήγε να βγει μόνο από το ευρώ, θα βγει γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, αυτό όμως δεν ήταν εφικτό να γίνει, δηλαδή δεν μπορείς να διώξεις μια χώρα, πρέπει να φύγει με τη θέλησή της, έτσι δεν είναι? Μπορείς να της ανοίξεις την πόρτα με τέτοιο τρόπο που να παρακαλέσει να φύγει όμως. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα αυτό που έπαθε η Ελλάδα πέρσι ήταν να βάλει το κεφάλι της, ας πούμε, να παίξει το κεφάλι της κορώνα γράμματα, απειλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους, σημαντικότητα απειλούσε η ελληνική κυβέρνηση ότι θα αυτοκτονήσει η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούν να μαζέψουν τα αίματα από το χαλί. Και εκείνοι μας είπαν ασφαλώς, θα επιδείξετε από το παράθυρο μόνοι σας, δεν χρειάζεται να σας πρόξουμε εμείς. Μπορούμε να ξαναβρεθούμε εκεί, δεν είναι τίποτα δεν αποβλήθηκε. Τώρα, επίσης πάρα πολλοί λέγουν ότι αυτή είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, η Γραφειοκρατία των Βρυξελών, τι συμβαίνει στις κοινωνίες και να διαμορφώσει πλέον μια άλλη πολιτική. Όλοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει δρόμο και ρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όμως το ανακαλύπτουν τώρα και αν πιστεύετε ότι πράγματι θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι και κυρίως η Γερμανία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αλήθεια ότι, αν δει κανείς και ιστορικά τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση προέκυψε μέσα από μια σειρά κρίσεων. Η ίδια η ίδρυσή της είναι αποτέλεσμα της κρίσης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και προχώρησε μέσα από κρίσεις, συγκρούσεις, εσωτερικές αντιφάσεις και ούτω καθεξής. Βέβαια, το επιχείρημα που λέει ότι το Brexit θα βοηθήσει την... το ακούω και πριν το δημοψήφισμα. Καλό είναι να είναι υπέρ της εξόδου, έτσι ώστε να συνετιστούν, ξέρω εγώ, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες ή η Γραφειοκρατία των Βρυξελών ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Και μου θύμιζε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι να έρχεται βροχή και προκειμένου να αποφύγει να βροχή από τη βροχή πέφτει στη θάλασσα. Για να είναι υδρογμένος. Είναι κάπως έτσι η διαδικασία. Δεν ξέρω αν το δημοψήφισμα είναι αρκετό έτσι ώστε να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων με έναν τρόπο που είναι και λίγο μεταφυσικός. Δηλαδή όλος ο κόσμος λέει να αλλάξει η πορεία της Ένωσης, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος έχει στο μυαλό του συγκεκριμένη πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσει. Το ότι η Γερμανία θα παραμείνει ηγέτιδα δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι αυτονόητο και διαμφισβήτητο και προκύπτει από μια αντικειμενική πραγματικότητα που λέει ότι η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη, πλουσιότερη, ισχυρότερη και ούτω καθεξής χώρα της Ένωσης. Δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Θα παραμείνει η ατομομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε. Κατά πόσον η έξοδος Μεγάλης Βρετανίας θα αλλάξει τόσο τα δεδομένα ώστε να στρέψει προς αλλού το καράβι το ευρωπαϊκό, μένει να αποδείξει, δεν είμαι πολύ βέβαιος γι' αυτό. Ίσως είναι σίγουρα ένα μεγάλο ταρακούνημα. Είναι σίγουρα ένα μεγάλο ταρακούνημα. Θα κλείσω και με μια ερώτηση, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Αφορά τα δημοψηφίσματα. Τελικά πρέπει να γίνονται ή θα πρέπει να από τις μεγάλες, τις κρίσιμες αποφάσεις να τις παίρνει αυτό το οποίο θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει η πολιτική ελίτ μιας χώρας? Είναι ένα
δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Εγώ γενικώς είμαι επιφυλακτικό από τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα έχουν από τη φύση τους ένα διλημματικό χαρακτήρα. Δηλαδή τίθεται ο λαός ενώπιον ενός διλήμματος ναι, όχι, άσπρο, μαύρο. Δεν υπάρχει, ποτέ δεν υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο. Πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο λύσεις. Μένω, φεύγω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, όχι, παίρνει το δημοψήφισμα το δικό μας, για να μην πάω παρακάτω. Εκ των πραγμάτων, επειδή τα δημοψήφισματα αφορούν κατά τεκμήριο σε περίπλοκα ζητήματα, όταν μιλάμε για δημοψήφισματα που αφορούν ευρωπαϊκά ζητήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο η κοινή γνώμη να έχει όλα τα δεδομένα μπροστά της και να μπορέσει να αποφασίσει ψύχραμα. Συχνά η κοινή γνώμη, ειδικά σε δημοψηφίσματα, παρασύρεται και από το θυμικό της. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Αφορά λιγότερο ή περισσότερο όλους τους λαούς της Ευρώπης, όλους τους λαούς του κόσμου. Θα έλεγα λοιπόν ότι μάλλον τα δημοψηφίσματα, αν όχι να αποφεύγονται, πάντως πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ μεγάλη φίδο. Πολλές φορές τα δημοψηφίσματα είναι μια προσπάθεια των κυβερνήσεων, των ηγετών, να πουλήσουν, να κάνουν μάλλον για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Νομίζω ότι αυτό συνέβη και τώρα στην Ελλάδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό συνέβη σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Κάμερον, πιεζόμενος από την ισοκομματική αντιπολίτευση, αναγκάστηκε πριν από τις εκλογές της περσινής Μεγάλης Βρετανίας να υποσχεθεί το δημοψήφισμα. Πιστεύω ότι θα το κερδίσει φυσικά. Αυτό παγιδεύτηκε. Με αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό να τελειώσει και την πολιτική του σταδιοδρομία. Είναι δε πιθανό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αν τελικά εφαρμοστεί, να οδηγήσει ακόμα και στη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου, που το ξέρουμε σήμερα. Ήδη ξανασυζητάει το ενδεχόμενο απόσχησης, νέο δημοψηφίσματος αποσχεστικού και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κλάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για τα όσα ενδιαφέροντα συζητήσαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.